δημοσιότερες εμπειρίες και με την πέμπτη θέση στις αποσκευές τους επέστρεψαν από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Beach Volley K20 οι ηρακλειώτισες αθλήτριες Γεωργίνα Αντωνακάκη και Ιωάννα Περδικάκη με τον προπονητή τους Νικόλαο Προύφα. Τα δύο κορίτσια πριν 2 χρόνια στο Ευρωπαϊκό K18 είχαν κατακτήσει την 7η θέση, όμως αυτή τη φορά στην Τουρκία έκαναν την υπέρβαση και κέρδισαν τις εντυπώσεις με την παρουσία τους, φτάνοντας μέχρι τα προημιτελικά όπου ιτήθηκαν από την ισχυρή Ισπανία στο παιχνίδι για την είσοδο στην τετράδα. Η εμπειρία ήταν πραγματικά πάρα πολύ ωραία, πολύ πρωτόγνωρη, αν και είχαμε ξανακατέβει το 2019. Στο πανευρωπαϊκό που είχε γίνει στην Αυστρία. Ζήσαμε πάρα πολύ ωραίες στιγμές, η διοργάνωση ήταν πάρα πολύ όμορφη, είχαν πολύ ωραία γήπεδα, ήταν οργανωμένοι και περάσαμε πάρα πολύ καλά. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένες και περήφανες που μας δόθηκε η ευκαιρία να εκπροσωπήσουμε την Ελλάδα. Σίγουρα η Ισπανία ήταν μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα, καθώς βγήκε και δεύτερη στην Ευρώπη. Οπότε ναι, είμαστε πολύ ευχαριστημένες και εντάξει, σίγουρα θέλαμε να πάμε λίγο παρακάτω, αλλά η Ισπανία ήταν πάρα πολύ καλή. Τα πράγματα γενικά ήταν πάρα πολύ ωραία εμπειρία και όλα αυτά. Το είχαμε ξαναζήσει βέβαια πριν 2 χρόνια. Κάτι πρωτόγνωρο, πολύ θετικά πράγματα. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένες. Γενικά το επίπεδο ήταν πολύ δυνατό. Δηλαδή και 2 χρόνια πριν, καμία σχέση το επίπεδο. Είχαμε και εμείς αρκετές δυσκολίες, μικροτραυματισμούς και συμβαίνουν όλα αυτά. Τα ξεπεράσαμε και είμαστε πολύ ευχαριστημένες. Το επίπεδο ήταν πάρα πολύ ψηλό. Οι ομάδες είναι αρκετά δουλεμένες, οι ομοσπονδίες είναι πολύ οργανωμένες στο εξωτερικό. Αν θέλετε και κατά τη διάρκεια του lockdown, του αυστηρού lockdown που είχαμε στην Ελλάδα και δεν αθλούμασταν, οι υπόλοιπες χώρες κάνανε αθλητισμό, κάνανε προπονήσεις οι αθλήτριες. Μιλάμε για αθλήτριες οι οποίες, ας το πούμε, είναι σε επαγγελματικό επίπεδο, δηλαδή δουλεύουν μόνο beach volley όλο το χειμώνα σε κλειστά γυμναστήρια και δεν δουλεύουν καθόλου με τη σάλα. Με αποτέλεσμα να έχουν πολύ περισσότερη επαφή και εμπειρίες και πηγαίνουν σε τουρνουά πολύ περισσότερο από ό,τι πηγαίνουμε εμείς. Παρ' όλα αυτά, η Ομοσπονδία για δεύτερη φορά εμπιστεύτηκε τα κορίτσια, τη Γεωργίνα με την Ιωάννα. Την πρώτη φορά που πήγαμε πριν 2 χρόνια είχαμε βγει 7ο. Τώρα πήγαμε λίγο παραπάνω, πήγαμε στην 5η θέση. Και τολμώ να πω ότι είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από τα κορίτσια. Τηρουμένων των αλλογιών και αν σκεφτούμε ότι πετάξαμε έξω υπερδυνάμεις όπως η Πολωνία που είναι παγκόσμια υπερδύναμη στο βόλεϊ και ομάδες οι οποίες όπως η Αυστρία που είναι πάρα πολύ οργανωμένη και είχε πολλές βλέψεις για το τουρνουά αυτό και την κερδίσαμε με 1,5 μήνα σε προετοιμασία και κάποια προβλήματα τραυματισμού που είχαμε μέσα στην περίοδο. Τα δύο κορίτσια παίζουν μαζί χρόνια στην ομάδα της ΓΕΗ, όμως πλέον η Γεωργίνα θα αγωνίζεται στην Α1 γυναικών βόλεϊ με την ομάδα της Νάξου. Η πολύχρονη συνύπαρξή τους τις έχει βοηθήσει να φτάσουν σε τόσο υψηλό επίπεδο. Με τη Γεωργίνα παίζουμε αρκετά χρόνια μαζί, είμαστε πολύ δεμένες, έχουμε πολύ καλή συνεννόηση μες στο γήπεδο. Εμείς βέβαια το χειμώνα παίζουμε στη σάλα, το καλοκαίρι ασχολούμαστε με το beach volley και νομίζω πάει και πολύ καλά για αυτό το λίγο χρονικό διάστημα που κάνουμε και όλες τις προπονήσεις. Εμείς ήμασταν από πάρα πολύ μικρές μαζί, στη σάλα ξεκινήσαμε. Ήμασταν συμπαίκτριες και μετά από κάποια χρόνια αποφασίσαμε να κατέβουμε και στο beach volley. Η συνεργασία μας είναι πάρα πολύ καλή, είμαστε πάρα πολύ δεμένες πλέον μετά από 4-5 χρόνια που κατεβαίνουμε στο beach volley. Και γενικά μες στο γήπεδο μπορούμε να συνεννοηθούμε χωρίς καν να μιλήσουμε. Ευελπιστώ ότι θα υπάρχουν και ανάλογη συνέχεια. Για παράδειγμα, υπάρχουν κορίτσια εδώ πέρα οι οποίες δουλεύουν σε αυτό το group και είναι 2 χρόνια μικρότερες και παίρνουν μαθήματα εντός εισαγωγικών από τις πιο μεγάλες. Και θα υπάρχουν ανάλογη συνέχεια. Και για όσο αφορά για τη Γεωργίνα και την Ιωάννα, πιστεύω ότι ήδη η Ομοσπονδία έχει στρέψει το βλέμμα της προς τα κορίτσια. Θα αποτελέσουν στο μέλλον βασικά στοιχεία του εθνικού σχεδιασμού και ελπίζω ότι θα πάνε εξίσου καλά στο μέλλον.